Με τι λιγότερε δυνατέ απώλειε, θα ταξιδέψει η αποστολή του Παζιάννα στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Οι διεθνεί άρχισαν να επιστρέφουν με του νεαρού Λιάσο και Λόλι, αντίστοιχα να δίνουν κανονικά το παρόν στην απογευματινή προπόνηση. Ο Μανώλη Άλιακα αναμένεται να επιστρέψει την Πέμπτη στα Γιάννα, αφού η εθνική ανδρών αγωνίζεται το βράδυ με τη Σουηδία. Τα ευχάριστα ήρθαν από τον Μορέιρα που μαζί με του υπόλοιπου συμπέκτε του στην εθνική Γουινέα απεγκλωβίστηκε από τη χώρα του όπου εξελίσσεται στρατιωτικό πραξικόπημα. Με ειδική πτήση οι ποδοσφαιριστέ που αγωνίζονται στην Ευρώπη ταξίδεψαν στο Παρίσι και από εκεί ο Μορέιρα και δύο από του τρει παίκτε που ανήκουν στον Ολυμπιακό πήραν το αεροπλάνο για την Αθήνα όπου έφτασαν το απόγευμα. Από αύριο ο Μορέιρα θα είναι στη διάθεση του μεταξύ για την προετοιμασία για τον Μπάουκ όπω και ο Μιλιντζεάνο. Ο Μολδαβό επιθετικό αγωνίστηκε την Τρίτη στο παιχνίδι τη Εθνική Μολδαβία στα νησιά Φερόε, στο οποίο η ομάδα του ιτήθηκε με σκορ 2-1. Ο επιθετικό του Πά όμω ήταν ο σκόρερ τη ομάδα του. Για τον αγώνα τη Τούμπα δεν υπολογίζεται ο Μπρένερ που ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα φυσική κατάσταση και θα μπει σε κανονικού ρυθμού μόλι φτάσει και ο ειδικό Νάρθηκα που παρήγγειλε το ιατρικό επιταλείο για τον Αργεντινό επιθετικό. Η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία τη εν ώψη του αγώνα με τον Πάοκ το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.